Οι επαγγελματίες της εστίασης τώρα θα προχωρήσουν σε απολύσεις μετά τα τσουχτερά πρόστιμα που επιβάλλουν οι έλεγχοι για τη μαύρη εργασία. Η άποψη που κυριαρχεί στον κλάδο είναι ότι η ασφάλιση όλων των εργαζομένων είναι μια πολύ επαχθής διαδικασία για τους καταστηματάρχες, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή στην ασφάλιση του προσωπικού τους, θα απολύσουν κόσμο, όπως λένε, για να μπορέσουν να ασφαλίσουν όσους υπαλλήλους απομείνουν. Σε ένα μεγάλο δίλημα έχουν μπει οι καταστηματάρχες εστίασης τώρα που καλούνται να ασφαλίσουν όλο το προσωπικό τους. Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να ασφαλίσουν το σύνολο του προσωπικού τους, έρχονται πρώτης απόφασης να κάνουν απολύσεις. Η ανασφάλιστη εργασία αυτή τη στιγμή πραγματικά ήταν σε μεγάλο επίπεδο. Αλλά τώρα, με το μέτρο αυτό που κάνουν, πραγματικά εμείς προσπαθούμε να τους ασφαλίσουμε όλους και να ξέρουν πολύ καλά ότι εμείς από ανέκαθεν θέλαμε να έχουμε ασφαλισμένα τα παιδιά μας στο μαγαζί, να είναι ευχαριστημένοι όλοι, αλλά σε περίπτωση που το μαγαζί δεν βγαίνει, είναι, να είναι σίγουροι ότι δεν θα είναι ασφαλισμένοι. Τώρα τι γίνεται με αυτό το μέτρο? Θα έχουμε ασφαλισμένα παιδιά, παιδιά με πολύ χαμηλούς μισθούς και συγχρόνως τους μισούς τους διώχνουμε από τα μαγαζιά μας γιατί δεν μπορούμε να τους καλύψουμε όλους. Και ειδικά ανθρώπους που ήταν βοηθητικοί στους χώρους αυτούς και όπως οι φοιτητές και βγάζανε ένα χαρτζιλίκι. Οι φοιτητές αυτή τη στιγμή θα φύγουν από τα μαγαζιά μας. Ήδη ας πούμε ένα 30% απολύονται από τους δικούς μας χώρους για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε τους υπόλοιπους που ξέρουμε το η ασφάλισή τους το τι αποτέλεσμα θα έχει. Οι ιδιοκτήτες καφέ και εστιατορίων δηλώνουν ανήμποροι να ασφαλίσουν το σύνολο του προσωπικού τους, γι' αυτό και οι απολύσεις μοιάζουν μονόδρομος. Παράλληλα, σημειώνουν ότι αν το ασφάλιστρο δεν ήταν τόσο υψηλό, τότε κανείς δεν θα συζητούσε για ενδεχόμενες απολύσεις. Αλλά να ξέρουν ότι με αυτό το μέτρο, από το 1,5 εκατομμύριο που έχει άνεργος αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ μεγάλος όγκος στο δικό μας κομμάτι, θα φύγουν τουλάχιστον 500-600.000 και αυτοί άνεργοι. Άνθρωποι που θα πάνε στην πείνα, δεν θα έχουν να φάνε. Αν αυτό πιστεύουν ότι είναι πολύ εύστοχο το μέτρο τους, θα το συνεχίσουν έτσι. Θα είναι πραγματικά ασφαλισμένοι, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αλλά θα πεινάσει πολλοί κόσμος. Μία ομάδα εργαζομένων που θα πληγεί άμεσα από το μέτρο και τις συνέπειές του είναι οι φοιτητές, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, αφού αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα απολυθούν. Πάντως, ένας εργαζόμενος σε ένα καφέ μπορεί να εξασφαλίσει μηνιαίο εισόδημα έως και 600 ευρώ. Περίπου 600 ευρώ. Έτσι, όταν δουλεύει 20-25 μέρες στα καταστήματά μας. Αυτή τη στιγμή θα φύγει και θα επιβαρύνει την οικογένειά του κι άλλο. Ήδη οικογένειες με ανθρώπους που σε μια οικογένεια δουλεύει ένα άτομο και σε πολλές κανένα άτομο. Ήταν ανάσα μεγάλοι οι φοιτητές που βοηθούσαν στο εισόδημα των γονιών τους. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσουμε εμείς να τους στηρίξουμε γιατί θα πρέπει να ασφαλίσουμε. Και το ασφάλιστρο αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι ίδιο ακριβώς με το μισθό. Όσο ακριβώς πληρώνουμε μισθό σε έναν άνθρωπο να δουλέψει στο μαγαζί μας, τόσο ακριβώς είναι και το ασφάλιστρο. Και το παράλογο είναι ότι στην Ελλάδα λέει η πολιτεία ότι πρέπει να δίνουμε 51 ευρώ στο σερβιτόρο. Μιλάνε για άλλη χώρα, όχι για την Ελλάδα. Εμείς δίνουμε 25 έως 30. Και με βάση το ποσό που πληρώνουμε για το μισθό του, το 45% είναι το ασφάλιστρό του. Δηλαδή, στο βάση 51 το νούμερο που είναι λανθασμένο και μπερδεμένο για την ελληνική κοινωνία, δεν παίρνει 51 ο σερβιτόρος, παίρνει 30 και με βάση το 51 αυτοί βγάζουν 24 ευρώ ένσημο.